Μαρία Σπυράκη, συνάδελφος και ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, και με τις δύο ιδιότητες σήμερα θα μιλήσουμε. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι στην Αθήνα. Α, Αθήνα είσαι, και εγώ σου έβαλα, εγώ έβαλα ένα τραγούδι έτσι. Λοιπόν, ξενύχτη. Εγώ είμαι από ξενύχτη, οπότε είναι αυτό που λέμε. Η φωνή είναι μπάσα και τα αυτιά είναι λίγο περίεργα. Μας ξενύχτησε η χτεσινή διαδικασία, η οποία έκλεισε βέβαια τα χαράματα. Και η ερώτηση που θα ήθελα να σου θέσω, Μαρία, είναι εάν μετά το αποτέλεσμα αυτού του διαγωνισμού, που είχε δύο στοιχεία πολύ έτσι, έντονα. Το πρώτο ήταν ο απίστευτος λογαριασμός, ο οποίος έφτασε στα 246 εκατομμύρια και κανείς δεν τον περίμενε, ό,τι και να λένε και ό,τι και να λένε κάποιοι. Κανείς δεν περίμενε ότι θα δημοπρατηθούν άδειες που ξεκίνησαν στα 3 εκατομμύρια να φτάσουν στα 76. Και το δεύτερο, ότι τελικά απεδείχθη ότι κατά τη διάρκεια αυτής της πολύωρης διαδικασίας, που τώρα καταλάβαμε γιατί είναι πολύωρη, 70 χτυπήματα, 100 χτυπήματα και πάει λέγοντας, δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπως κάποιοι πίστευαν, δηλαδή ας το πούμε έτσι συντεταγμένα, παύλα στημένα. Πρώτη άδεια, για παράδειγμα, πήρε ο Sky με το χαμηλότερο κιόλας τίμημα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν υπήρχαν ζητήματα άλλου τύπου, δεν θα βλέπαμε ακριβώς αυτή τη ροή πραγμάτων, ούτε ακριβώς αυτά τα τιμήματα. Έχω λοιπόν το πρώτο ερώτημα που λέει: η δική σου η εκτίμηση άλλαξε σε κάποια σημεία σε σχέση με την όλη διαδικασία? Εκ του αποτελέσματος αν άλλαξε, όχι ιδεολογικοπολιτικά. Εκ των πραγμάτων λοιπόν και εκ του αποτελέσματος γίνεται σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας για μένα από τη Μαριάννα. Και για την Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνω. Και το ζήτημα δημοκρατίας αφορά στη συγκέντρωση τεστάρων μόνο αδειών πανελλαδικής εμβέλειας, την ώρα που από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν σοβαρότατα ερωτήματα για τη χρήση του συνόλου του πάσματος. Για τη Νέα Δημοκρατία, Μαριάννα, το ζήτημα της αδειοδότησης των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας, το ζήτημα της διευθέτησης προεδρευτικού τοπίου, δεν είναι ένα παιχνίδι πόκερ. Είναι μια θεσμική διαδικασία που πρέπει να γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι θα προκηρύξουμε το σύνολο του πάσματος με βάση την προσφορά ενός σταθερού τιμήματος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μαζεύονται 246 περίπου 250 εκατομμύρια σε δόσεις όμως. Άρα 250 εκατομμύρια γράφονται κάθε χρόνο. Είναι κάθε χρόνο το τίμημα. Ότι έχουν καταβληθεί. Ενώ θα μπορούσε το ίδιο ποσό να είχε προέλθει από 10, ας πούμε, άδειες, από 10 ενδιαφερόμενους. Δεν θα ήταν καλύτερα για τη δημοκρατία να είχαμε ένα φάσμα έκφρασης 10 τηλεοπτικών σταθμών με χαμηλότερο τίμημα? Και άρα έτσι, και αυτό ενισχύει και το στοιχείο της βιωσιμότητας των καναλιών που θα αναλάμβανε αυτό το κόστος. Γιατί κανένα δεν μπορεί να ενισχύει τη βιωσιμότητα των σχημάτων με τόσο υψηλό τίμημα. Παράλληλα, γίνεται ένα ζήτημα για τους σταθμούς που θα κλείσουν και από αυτή την ώρα είναι εκτός συμφώνως. Ναι. Μαύρο σε 90 μέρες προανήγγειλε η κυρία Γεωργοβασίλη. Η κυρία Γεωργοβασίλη, βεβαίως. Να μας πούνε λοιπόν πώς θα γίνει αυτό. Να μας πούνε τι σημαίνει αυτό για την πολυφωνία στη χώρα. Και κυρίως και πολύ σοβαρά να μας πούνε τι σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους. Κατά τη γνώμη μου, Μαριάννα, όλο αυτό που συνέβη για τα 246 εκατομμύρια που εγγράψαν, το ξαναλέω, και τη συγκέντρωση σε 4 άδειες, είναι το μοναδικό αφήγημα που μπορεί να φέρει ο Πρωθυπουργός ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης, μαζί με όλο αυτό το πανηγύρι που έχει κάνει με τα γραφεία που θέλει να ιδρύσει Θεσσαλονίκη κλπ. Κυρίως όμως οι 4 άδειες εγείρουν και άλλα ζητήματα που αφορούν στο πώς ενέσχεις των ανθρώπων που πήραν τις άδειες. Και αυτό δεν το εγείρουμε εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά η ίδια η κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εταίρος, ο κ. Καμένος, ο οποίος έχει μιλήσει για το πώς ενέσχεις του κ. Καλογρίτσα, ο οποίος σήμερα έχει άδεια. Είναι το 25% του παραγωγικού φάσματος με βάση τη νέα τάξη των αρμάτων. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει η κυβέρνηση. Ο νόμος, όπως έχει ψηφίσει ο κ. Παπάς, προβλέπει μέσα σε 60 μέρες να ελεγχθεί το ποθενέσχης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ζήτημα η ανακηρύξη να γίνει μετά τον έλεγχο του ποθενέσχης. Και προφανώς προηγουμένως να μας απαντήσουν από την κυβέρνηση, γιατί είναι ζήτημα της κυβέρνησης και όχι ζήτημα της αντιπολίτευσης, πόσο ο βασικός, ο κυβερνητικός εταίρος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, εγείρει τέτοιο ζήτημα και παρόλα αυτά ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ότι χρησιμοποιεί μαύρο χρήμα,
παίρνει άδεια. Δεν παίρνει, πλειοδοτεί. Πλειοδότησε. Μία από τις τέσσερις. Ναι, λέω δεν παίρνει, υπό την έννοια ότι δεν δίδεται η άδεια. Πλειοδοτείς. Μετά θα δούμε τι γίνεται. Ναι. Πλειοδότησε. Μία από τις τέσσερις. Δεν είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Αυτό τι ακριβώς αποδεικνύει. Αποδεικνύει ότι η συγκέντρωση στα χέρια τεσσάρων αυξάνει τη διαπλοκή. Τι είναι το τρίγωνο της διαπλοκής? Κάποιοι που κάνουν έργα, που έχουν σχέση επιρροής με την εξουσία γιατί έχουν μέσα ενημέρωσης και να διανυδοτούνται έτσι από τις τράπεζες. Αυτό δεν είναι το τρίγωνο της διαπλοκής. Σπάει αυτό το τρίγωνο με τέτοιου είδους αδειοδοτήσεις? Σπάει. Εγώ θα πάρω, να πάρω λίγο τα πράγματα με τη σειρά έτσι όπως μου τα περιέγραψες. Γιατί θέλω. Υπάρχουν τρία βασικά σημεία. Το πρώτο βασικό σημείο είναι η λογική του αθροίσματος, της διαίρεσης ή του πολλαπλασιασμού. Σε μία διαδικασία, κατά τη γνώμη μου και κατά την εκτίμησή μου, αλλά και κατά την εκτίμηση άλλων, που είναι ειδικότερη μου, όταν γίνεται ένας πλειοδοτικός διαγωνισμός, δεν σαλαμοποιείται η κατάσταση. Δεν λες ότι εφόσον πήρα 250 θα μπορούσα να το διαιρέσω δια του 10, να έπαιρνα πάλι 250 και να πληρώσει ο καθένας από 30. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός και μάλιστα ο τυφλός εντελώς, όπως ήταν αυτός, έφτασε σε αυτό το τίμημα, πρώτον γιατί ήταν θεότυφλος και δεύτερον διότι οι άδειες ήταν μόνον τέσσερις. Το μόνον τέσσερις έφτασε το τίμημα στο Θεό. Δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό. Λέω ότι δεν μπορείς να πεις άμα οι τέσσερις δώσαν 250, ας τις κάναμε 8, να δώσει ο καθένας από 30 ή 10 και να δώσει ο καθένας από 20, θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Η δεύτερη παρατήρησή μου, για να απαντήσεις συλλογικά, η δεύτερη παρατήρησή μου είναι η εξής. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία το 1990 της αδειοδότησης ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, οι άδειες ήταν μόνο δύο, Αντένα και Μέγκα. Κανείς τότε, και ορθώς κατά τη γνώμη μου, έτσι, δεν ξεκίνησε μία θεωρία ότι δεν έχουμε πολυφωνία γιατί έχουμε μόνο τον Αντένα και τον Μέγκα. Μετά προσθέθηκε ο Sky, μετά προσθέθηκε ο Alter, ο Alpha, ο Star, προσθέθηκαν οι σταθμοί. Η κατά ανάγκη έλλειψη πολυφωνίας δεν πάει μόνο αριθμητικά όταν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα. Πάει και από πλευράς περιεχομένου. Αν για παράδειγμα δηλαδή έχεις ένα κανάλι το οποίο νυχθημερών είναι φιλοκυβερνητικό υπό την έννοια του εντελώς αριστερού καναλιού και άλλο ένα το οποίο είναι φιλελεύθερο και υποστηρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τη Νέα Δημοκρατία, μόνο θεματικά να σου το πω έτσι, πολιτικά. Δεν πάει να έχεις 10 κανάλια. Η πολυφωνία δεν είναι πολυφωνία. Η πολυφωνία είναι στο εσωτερικό των καναλιών. Και η τρίτη παρατήρηση, στην οποία εγώ δεν θα διαφωνήσω, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έδωσε ένα πλαίσιο στο οποίο λέει ότι θα καταργήσει τον νόμο Παπά, θα φέρει έναν άλλο νόμο και σε αυτόν τον νόμο θα ανοίξει τις συχνότητες όσες χωράει το φάσμα με εύλογο τίμημα. Το εύλογο τίμημα πια είναι περί τα 60 εκατομμύρια. Δεν μπορείς να πέσεις πια από αυτό. Διότι όταν έχει προηγηθεί διαγωνισμός ο οποίος έφτασε σε αυτό το απίστευτο ποσό, δεν μπορείς να πεις μετά εγώ θα ορίσω εύλογο τίμημα τα 5 ή τα 8, διότι πολύ ήρεμα θα σου πούν όλοι αυτό που κάνεις βλάπτει το δημόσιο συμφέρον. Το προηγούμενο τίμημα μεσοσταθμικά ήταν 60-65. Είναι δηλαδή ερωτήματα αυτά. Και σε αυτά τα βήματα έχω πραγματικά διάθεση να κάνω συζήτηση, Μαριάννα, για τον εξής απλό λόγο. Ποιος αποφάσισε ότι οι άδειες πρέπει να είναι 4 και να μην χρησιμοποιηθεί το σύνολο του φάσματος? Η απάντηση είναι η κυβέρνηση. Πέρασε ένα νόμο. Με βάση ένα νόμο. Ναι, ένα νόμο. Και σε μια αμφιλεγόμενη μελέτη της Φλωρεντίας. Την ίδια ώρα. Το κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό. Ναι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνω, μέσω της επιστολής που έστειλε ο Επίτροπος Έτιγκερ, έγινε ζητήματα για τη χρήση του συνόλου του φάσματος. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Συμφωνώ. Για τη Νέα Δημοκρατία έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το σύνολο του φάσματος, διότι δεν είναι καθόλου ικανοποιητική απάντηση που δίνει η κυβέρνηση ότι ένα μέρος του φάσματος θα χρησιμοποιηθεί το μέλλον στην κοινωνική κοινωνία. Ωραία. Το σύνολο του φάσματος. Άρα, όχι τέσσερις άδειες. Δεύτερον, για μένα, για τη Νέα Δημοκρατία, η διαδικασία της αδειοδότησης δεν είναι αντικείμενο πληστηριασμού. Η διαδικασία της αδειοδότησης έπρεπε να έχει συγκεκριμένο εύλογο τίμημα και τα χρήματα θα συγκεντρώνουμε. Γιατί όπως αποδεικνύεται, υπήρχε ενδιαφέρον. Υπήρχε ενδιαφέρον. Ναι, δεν θα το ξέραμε αυτό, εάν δεν υπήρχε ο διαγωνισμός όμως. Ναι. Τώρα το λέμε αυτό. Δεν θα το ξέραμε. Εγώ δεν θα το ξέρα. Δεν είμαστε εναντίον
τις διευθέσεις του τοπίου. Είμαστε εναντίον της συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης σε ένα τόσο μικρό αριθμό αδειών, και εκ των οποίων το 25% είναι αμφιλεγόμενο από την ίδια την κυβέρνηση. Δεν είχε έρθει θέμα προέλευσης χρημάτων από την αντιπολίτευση για τον έναν από τους τέσσερις Μαριάννα. Από την ίδια την κυβέρνηση. Από τον κύριο Καμένο. Σε αυτό, αυτό είναι απόλυτα ακριβές. Απόλυτα ακριβές. Και σαφή. Το άλλο, επειδή με ρώτησες για το ποιος αποφασίζει σε σχέση με το ποια είναι η πολυφωνία. Οι τεχνολογικές συνθήκες πια έχουν αλλάξει σε σχέση με το 1990. Και αυτό δίνει μια απόλυτη ελευθερία στο να αυξηθεί ο αριθμός των αδειών και η χρήση του φάσματος. Με βάση τη νέα εποχή θα πρέπει να βάλουμε το ζήτημα. Βεβαίως. Απλώς λέω ότι το 4 δεν είναι το πρόβλημα, ναι, από πλευράς πολυφωνίας. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι ζήτημα δημοκρατίας. Εγείρεται ζήτημα δημοκρατίας για έναν υπουργό που αποφάσισε και διέταξε ότι οι άδειες θα είναι 4, κόντρα στη συνταγματική πρόβλεψη που δίνει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αν μπράβο, για πάμε σε αυτό τώρα. Γιατί εγώ έχω μπερδευτεί με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο εξής. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι την αρμοδιότητα με τον καινούριο νόμο, τον οποίο θα φέρει και ο οποίος θα καταργεί τον νόμο Παπά, με την καινούργια λοιπόν θα δώσει πίσω τις αρμοδιότητες στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Αυτό θα συμβεί στην επόμενη Βουλή, δηλαδή μετά τις εκλογές. Πριν τις εκλογές θα συνενέσει η Νέα Δημοκρατία στη συγκρότηση Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Αυτό που σίγουρα θέλουμε να κάνουμε είναι να μην έχουμε ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σκιά του εαυτού του. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρέπει να έχει τις αρμοδιότητες που του αναλογεί. Αυτή την ώρα αυτές οι αρμοδιότητες έχουν μεταφερθεί στον Υπουργό δια της Βουλής. Είναι σαφές νομίζω αυτό που λέω. Βεβαίως. Άρα όσο είναι έτσι το καθεστώς. Λέω αυτό που συμβαίνει. Ναι, τώρα. Ναι. Άρα λέω. Κάνουμε σχόλιο, όχι με βάση μια υποθετική κατάσταση. Όχι. Αλλά με βάση αυτό που συμβαίνει λέω. Τώρα. Άρα. Πρέπει να έχει αρμοδιότητες αποφασιστικές για την αδειοδότηση. Έδωσε άδεια στο Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόραση και δεν ήμασταν εκεί. Όχι. Δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα καταρχήν. Δεν μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα. Θέλει τα 4-5. Διότι είναι σκιά του εαυτού του εξαιτίας της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στον κύριο Παπά. Δεν διαφωνώ, άλλο ρωτώ. Αν δει οτιδήποτε άλλο, ναι, επειδή η ιστορία δεν γράφεται με αν, δεν είναι η ώρα να το απαντήσω. Όχι, εγώ δεν ρωτώ. Με τις παρούσες συνθήκες, για την παρούσα Βουλή, σύνθεση Βουλής, χωρίς εκλογές εννοώ, η Νέα Δημοκρατία δεν θα δώσει, διότι δεν γίνεται να συγκροτηθεί χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα δώσει τη συγκατάθεσή της ή τη συνένεσή της να συγκροτηθεί σε σώμα το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, διότι απαιτεί την αλλαγή του νόμου και την επαναφορά των αρμοδιοτήτων. Το έχω καταλάβει καλά. Και εμένα, αν μου επιτρέπεις να επαναλάβω, ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν μπορεί να είναι σκιά του εαυτού του. Ναι. Ότι ο κύριος Παπάς μετέφερε τις αρμοδιότητες. Ναι, για αυτούς τους λόγους. Και έχουμε ένα δεδομένο. Το πώς θα προχωρήσει από τώρα και πέρα η διαδικασία μένει να φανεί. Είμαστε πολύ ακόμη στην αρχή. Επίτρεψέ μου να σου πω ότι η Επιτροπή για τα Πόθεν Έσχες δεν έχει αποφανθεί για τη διαδικασία των Όχι, εγώ μιλάω τώρα. Άσε τις άδειες. Εγώ λέω το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο απαραίτητη προϋπόθεση. Ότι όλη η διαδικασία δεν είναι ανεξάρτητη. Δεν είναι ανεξάρτητη. Σε πολιτικό περιβάλλον είμαστε. Δεν ξέρουμε τι θα μας προκύψει αύριο το πρωί. Για το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Που μπορεί να τυναχτεί το σύστημα στον αέρα. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε σε αυτό. Δεν έχουμε αποφάσεις. Άρα στην πολιτική δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους προβλέψεις. Αυτό που μπορούμε καλά, να εδώ κάνουμε προβλέψεις για το τι θα κάνετε αν γίνετε κυβέρνηση, ρε Σημαρία. Τώρα με τρελαίνεις. Τι με τρελαίνεις. Που προσωπείτε θα γίνουμε κυβέρνηση. Όχι, λέω ότι εσείς τοποθετεί τη Νέα Δημοκρατία για το τι θα κάνει όταν γίνει κυβέρνηση. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί αν θα συνενέσει ή όχι στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Υπάρχει η εκκρεμότητα η Ευρωπαϊκή. Εκεί πέφτει είμαστε ο νόμος. Εκεί πέφτει ο νόμος. Αν το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, ακόμη στην αρχή. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Μαρία, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Yeah. Εκτιμώ ότι πρέπει τα πράγματα να προχωρήσουν με μέτρο και κυρίως. Στη σωστή πρέπει, κατεύθυνση. Επειδή έχουμε στο μυαλό μας όλοι τους ανθρώπους που εργάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βρέθηκαν εκτός νυμφώνος. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε και την εμπειρία που έχουν και τον κόπο που έχουν καταβάλει και να φροντίσουμε μέσα από έναν πολύ νυφάλιο τρόπο και αποφεύγοντας όλες εκείνες τις ακραίες φωνές που θέλουν να τους δουν όλους κρεμασμένους, να δούμε
ποια θα είναι για αυτούς η επόμενη μέρα. Μιλάμε για χιλιάδες οικογένειες. Βεβαίως. Γιατί η κυρία Γερμασίλη έχει προαναγγείλει μαύρο σε 90 μέρες. Mm. Και δεν ξέρω πόσο το πετύχει αυτό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να ρίξει και το δορυφόρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι πέρα από όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις, τις αντιθέσεις και το πλαίσιο, από πίσω υπάρχουν άνθρωποι. Θα συμφωνήσω απόλυτα, αν και θα υπενθυμίσω, αλλά εδώ θα σε βρω σύμφωνη, είμαι σίγουρη, ότι το ίδιο δράμα τράβηξαν 3.500 άνθρωποι και οικογένειες όταν ξαφνικά αποφάσισε, χωρίς κανένα λόγο, διότι εγώ δεν κατάλαβα ποτέ πώς έγινε αυτό το πράγμα, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ να βάλει μαύρο στην ΕΡΤ και να μην μπορέσει να ξαναλειτουργήσει αυτό το σύστημα φυσιολογικά, παρά μόνον να γίνει μια εκ των υστέρων, όταν τέλος πάντων τα πράγματα φτάσανε στο απροχώρητο, μια εμβαλωματική λύση. Δυστυχώς το θέμα του τρόπου με τον οποίο χειρίζονται πάρα πολλές φορές οι κυβερνήσεις στον χώρο των media, είτε δημόσιας τηλεόρασης είτε ιδιωτικής, δεν είναι ο σωστός. Αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα. Αυτό κρίθηκε και κρίθηκε αρνητικά. Σίγουρα λόγος υπήρχε, προετοιμασία δεν υπήρχε για άμεσο διάδοχο σχήμα, και ξέρεις, προφανώς ότι είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα συμφωνήσω με το μάλλον. Φυσικά. Αυτόματη απόλυση 3.500 ανθρώπων. Δεν ήταν αστείο. Ακριβώς αυτό. Από εκεί πέρα όμως, ας μην βρεθούν άλλοι άνθρωποι στον δρόμο. Φυσικά. Μα αυτό λέω. Ότι δυστυχώς δεν μαθαίνουμε και από τα λάθη μας. Έτσι, σαν σύστημα ολόκληρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά. Παραπολιτικά 90,1.